Γεια σας από το Καλλιτεχνείο. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα δουλέψουμε τα νέα χρώματα Milk Paint της σειράς Magias Memories, τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Έχω φτιάξει αυτό το καθρέφτη που σας ανέρτησα, ο οποίος πραγματικά είναι φθαρμένος και πολύ παλαιωμένος. Τα Milk Paint είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα χρώματα. Θα δούμε στην διάρκεια πώς θα δουλεύουμε, έτσι, θα πούμε σιγά σιγά και όλα τα tips που θα δουλέψουμε. Είμαστε όλα καλά? Ωραία. Έχω σήμερα στην παρέα μας την αγαπημένη μας φίλη Ιορδάνα Πετρομελίδου. Είναι μια πάρα πολύ καλή δημιουργός, πολύ καλή μου φίλη και σήμερα, επειδή το live μας είναι λίγο ιδιαίτερο, προσφέρθηκε να βοηθήσει και στην λήψη, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις τεχνικές που θα εφαρμόσουμε σε αυτό το πολύ παλιό επιπλάκι. Σας έβαλα λίγο στο πνεύμα, στο πώς, σε τι κατάσταση βρισκόταν το επιπλάκι μας. Μπορείς να βγάλεις να είσαι πιο άνετη, μπράβο. Ωραίο μαλλί σου λένε. Και να μας διαβάσεις τα σχόλια. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ τώρα δεν έχω την εικόνα, δεν έχω καθόλου την ροή από τα σχόλια. Όσο μπορεί η Ιορδάνα θα μας τα μεταβιβάζει. Τα λέω, καλησπέρα από τη Λεμονιά. Έγινε λοιπόν, εντάξει. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, ευχαριστούμε που είστε εδώ στην παρέα μας. Από την Όλγα την Καμπουροπούλου, καλησπέρα. Λοιπόν, τέλεια. Ήδη τα κορίτσια έχουν μπει, περιμένουν, στέλνουν καρδούλες. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα. Πραγματικά πιστεύω ότι η παρουσίαση θα σας ενθουσιάσει. Η τεχνική που έχω δουλέψει στον καθρέφτη είναι πάρα πολύ εύκολη. Τα Milk Paint χρώματα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Δεν είναι τα χρώματα που γνωρίζουμε που έχουν την καλλιπτικότητα όπως είναι τα χρώματα κυμολίες είτε τα ακριλικά. Είναι χρώματα που είναι σε σκόνη. Τα αναμειγνύουμε εμείς σε αναλογία ένα προς ένα. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή η αναλογία ίδια ποσότητα σκόνης χρώματος και την ίδια ποσότητα σε νεράκι. Είναι πολύ, πώς να το πω, πραγματικά πολύ ιδιαίτερα, έτσι. Τι να πω για τα Milk Paint, εφαρμόζονται σε όλες τις επιφάνειες, κυρίως σε πορώδες επιφάνειες είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς να θέλουν κάποια προεργασία. Οι πορώδες επιφάνειες όπως είναι το ξύλο μας, όπως είναι το κεραμίδι, έτσι όπως είναι τα γύψινα, η πέτρα, δουλεύονται κατευθείαν. Σε λίγες επιφάνειες όμως, όπως ήταν ο καθρέφτης μου, έχω περάσει πρώτα αστάρι, να μονώσουμε την επιφάνειά μας και έπειτα να περάσουμε τις επιστρώσεις των χρωμάτων, διότι αυτά τα χρώματα μας δημιουργούμε επίστρωση χρωμάτων. Μπορούμε να κάνουμε και μίξη μεταξύ τους. Το ίδιο χρώμα δηλαδή με ένα, ας πούμε, το συγκεκριμένο χρώμα που έχω δουλέψει εδώ στον καθρέφτη μου είναι το Coral Pink, το οποίο σε συνδυασμό μαζί με άσπρο και με το γκρι θα δείτε, βλέπετε ότι έχει διαστρωματώσεις. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και την 3D Structure Powder Magias Memories, όπως και τη Mural Paste, τα οποία υλικά, όπως γνωρίζετε, έχουμε ξαναδουλέψει, δίνουν ένα πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο εφέ. Έτσι, έχω δημιουργήσει αυτό το εφέ, το άγριο, στην επιφάνειά μου. Άρα, κάνουμε ένα πιο όμορφο, σαγρένιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα χρώματα Milk Paint μας δίνουν το ξεφλούδισμα. Σε συνδυασμό με κερί, είτε το κερί της λαμπάδας, το γνωστό δηλαδή κεράκι που είναι από το λευκό κεράκι μας, μας δημιουργεί εύκολο ξεφλούδισμα. Βέβαια, αναλογία του χρώματος παίζει πάρα πολύ σημαντικός ρόλος πώς θα επαλείψουμε το χρώμα μας, πώς θα το περάσουμε, αν είναι παχύρευστο ή πιο ρευστό, πολύ πιο ρευστό. Έτσι θα τα δούμε όλα στην πράξη. Τι άλλο να σας πω, ότι είναι πραγματικά πολύ εύχριστα. Να ξεκινήσω σιγά σιγά, μαζευτήκαμε κάποια άτομα. Έχεις πάρα πολλά μηνύματα από Βόλο, από Λαμία, από Θεσσαλονίκη. Ωραία, ευχαριστούμε απλά πάρα πολύ. Απλά δεν ήθελα να σε διακόψω για να... Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας πω τι προεργασία έχω κάνει σε αυτό το πολύ θαρμένο τραπεζάκι.
Πραγματικά είδατε ότι είναι πολύ παλιά, είναι πάρα πολύ πραγματικά φθαρμένο στον χρόνο. Απλά επιβαλλόταν να κάνω μια προεργασία, διότι τα ξυλόγλυπτα που έχω βάλει επάνω, φυσικά όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι από τον αγαπημένο μας της Δία Αρτελάς, από του Αρτέμι. Αγαπώ τα ξυλόγλυπτα, γιατί δίνουν πολύ ιδιαίτερη διακόσμηση στα έργα μας, στο έργο μας, και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο πιπλάκι, το οποίο θα γίνει, πιστεύω, ένα κόσμημα. Οπότε, χρειάστηκε να το καθαρίσω, να το τρίψω, γιατί είχε αρκετές φθορές από το χρόνο, από το βάψιμο που είχε, με ένα γυαλόχαρτο, και έπειτα, εδώ πάνω στην επάνω επιφάνεια, αν θα δείτε, είχε και συρραπτικά, τα οποία συρραπτικά καλύπτανε το επάνω μέρος, το προφανώς είχε ξεκολλήσει και το είχαν σκεφτεί ώστε να τα βάλουν για να σταθεροποιηθεί. Ο λόγος που πρόσθεσα και την επιπρόσθετη τρέσα, επίσης ξυλόγλυπτη, ήταν για να καλύψω αυτή την λεπτομέρεια που ήταν πάνω τα συρραπτικά. Δοκίμασα να τα βγάλω, βέβαια ο λόγος που μπήκανε ήταν αυτός, άρα τα έχω αφήσει επάνω στο επιπλάκι. Η προεργασία που έχω κάνει είναι να δουλέψω τη 3D Structure Pounder Maya's Memories σε συνδυασμό με το αστάρι. Λοιπόν, τα δύο, τη σκόνη μας και το αστάρι μας, έκανα μια μίξη για να δημιουργήσω ένα λίγο πιο ανάγλυφο εφέ πάνω στο φθαρμένο μου έπιπλο. Στο κάτω μέρος θα δουλέψουμε τώρα κατευθείαν εμείς το χρώμα. Εφόσον η επιφάνειά μου είναι καθαρή, μπορώ να επέμβω και να βάψω κατευθείαν. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν δύο χρώματα κυμολίας σε συνδυασμό μεταξύ τους, για να βγάλω ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα, να μην είναι ούτε μαύρο αλλά ούτε και καφέ. Άρα θα κάνουμε μια ανάμιξη των δύο χρωμάτων. Ανακοινώ πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία. Και θα δημιουργήσουμε αν θέλετε να υπερισχύει πιο φωτεινή απόχρωση, φυσικά θα βάλουμε το καφέ να υπερισχύει από το μαύρο. Στο συγκεκριμένο μαύρο χρώμα της σειράς The Course of Pale είναι άνθρακη, δεν είναι πάρα πολύ μαύρο, αλλά η ανάμειξή τους μου αρέσει πάρα πολύ και την ίδια απόχρωση έχω βγάλει και στον καθρέφτη μας. Τώρα, θα κατεβάσω βέβαια τον καθρέφτη, για να μπορούμε να δουλέψουμε, διότι είναι και αρκετά μεγάλος. Έτσι μπορείτε να διακρίνετε και την πόσο μεγάλο είναι και το επιπλάκι μας, έτσι, διότι στα τεστ που κάναμε με την Ιορδάνα φαινόταν ένα τόσο δούλικο μικρό επιπλάκι. Οπότε, ας το κατεβάσουμε κάτω. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε και με ένα μαλακό πινελάκι, εφόσον έχουμε κάνει την ανάμειξη, βλέπετε η απόχρωση είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη, έτσι ένα γκρι ποντική θα έλεγα. Λοιπόν, οπότε κάνοντας αυτή τη μίξη, πάμε να γυρίσω από εδώ για να μπορώ να έχω το χέρι μου ελεύθερο. Λοιπόν, και πάμε πάρα πολύ εύκολα να βάψουμε την επιφάνειά μας. Πολύ καλά και τα ξυλόγλυπτά μας. Λοιπόν, χρησιμοποιώ τώρα για να κάνω μια βάση, έτσι, επειδή η επιφάνειά μου είναι λία, καλό είναι
να τιμονώσω. Αυτή τη φορά όμως όχι με αστάρι, με απλά χρώματα και μολύες. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω λίγο την υπομονή σας. Ποια η διαφορά τους λέει με τα απλά? Με τα απλά, τι απλά? Και απλό χρυλικό μπορούσατε να βάλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ μια μικρή προεργασία στο κάτω μέρος και στο πίσω από το επιπλάκι μας, για να μην χρονοτριβούμε. Ποια χρώματα αναμίξατε? Έχω αναμίξει το καφέ χρώμα Χυμολίας από τη σειρά The Core Soft Paint, έτσι είναι η σειρά Χυμολίας της Pendar, μαζί με το Αφρακί, το μαύρο. Έχει και ένα, ωραία. Λοιπόν, απλά και πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κάλυψη, γιατί θα επέμβουμε στα επόμενα βήματα να περάσουμε τα χρώματα, τα milk paint. Είμαστε εντάξει στο πλάνο, όλα καλά? Ναι, ναι, έχω τέλει. Το πλάνο που βάφεις τα ξυλόγλυπτα. Τέλεια, τέλεια. Για να φαίνεται. Σήμερα τυχερός ο κύριος Μάκης, τη γλίτωσε. Άδεια, άδεια το δώσαμε. Του δώσαμε, free. Λοιπόν, δεν γινόταν διαφορετικά να γίνει λήψη, διότι το έπιπλο είναι και μεγάλο και αυτά που θα δείξουμε είναι καλό να υπάρχει, να γίνεται πιο zoom, έτσι. Καταπληκτικό ξυλόγλυπτο. Τα ξυλόγλυπτα πραγματικά είναι αυτά που θα απογειώσουν το επιπλάκι μας, έτσι. Είναι όταν θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη τεχνική και ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα, νομίζω ότι αξίζουν να περάσουμε στο έπιπλό μας αυτά τα μοναδικά κομμάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αρτέμι που βγάζει συνεχώς και μας τρελαίνει τόσο ωραία σχέδια. Κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Αθανασιάρισα λίγο να μπω, αλλά δεν μου βγάλε πια κοπελιά το λέει. Μπορείς, δεν πειράζει. Από τη σελίδα του καλλιτεχνείου, επειδή το μάθημά μας είναι πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο σήμερα, μπορείτε να κάνετε και κοινοποίησεις, να γνωστοποιηθεί και να μπουν και άλλες φίλες μέσα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα δείξουμε. Αν έχω γυαλιστερό έπιπλο, μπορώ. Αν έχουμε γυαλιστερό έπιπλο, θα πρέπει να περαστεί πρώτα με αστάρι και έπειτα να ακολουθήσετε τα βήματα που θα κάνουμε στη συνέχεια. Είπαμε σε πορώδες επιφάνειες, όπως είναι το ξύλο, το κεραμίδι, η πέτρα, ο γύψος, έτσι, μπαίνουν κατευθείαν, όπως και τα χρώματα Χυμολίας που κάνω τώρα. Έτσι δουλεύονται κατευθείαν και τα milk paint. Τα ξυλόγλυπτα που μπορούμε να τα βρούμε, μάλλον. Τα ξυλόγλυπτα υπάρχουν και στο καλλιτεχνείο κάποιοι κωδικοί, στο site του κυρίου Αρτέμι, στη Διαρτελάς, αν το λέω και σωστά, υπάρχουν και σε φορμά, πολλά. Αν είναι φορμάικα, δηλαδή πρώτα σταρώνουμε. Ναι, 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 πάντα. Για να μονώσουμε την επιφάνειά μας, έτσι. Το έβγαλα λίγο πιο φωτεινό αυτό και επίτηδες το έκανα. Είναι υπέροχο χρώμα, δεν φαίνεται από το... Πραγματικά, και θα περάσουμε και το επάνω. Έχω και μια ωραία καρυγλίτσα εδώ, ας καθίσω όσο μπορώ. Λοιπόν, αυτό είναι, απλά έπρεπε κάποια σημεία να αφήσουμε λίγο ακάλυπτα για να μπορείτε να δείτε πώς, τι βήματα θα ακολουθήσω, έτσι, εντάξει, άλλο να τα βλέπουμε, γι' αυτό ο λόγος είναι και το live, και άλλο να τα βλέπετε έτοιμα και απλά να σας πω, έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Λοιπόν,
Απλά φρόντισα να κάνω τα πλαϊνά και το επάνω για να μην χρονοτριβούμε και θα σας δείξω πόσο εύκολα θα βαφτεί και θα γίνει τεχνική και στο κάτω το επιπλάκι μας. Το έπιπλο θα γίνει υπέροχο, βράδυ. Ελπίζω και εγώ, φαντάζομαι ότι θα γίνει υπέροχο. Πλήρη μεταμόρφωση θα γίνει. Με το που ήρθε στα χέρια μου, πραγματικά πριν ακόμη δω τις διαστάσεις και όλα αυτά, είχα παρηγγείλει τα ξυλόγλυπτα για να τα έχω διαθέσιμα και στο καλλιτεχνείο. Και εχθές το απόγευμα που έκανα την προετοιμασία, εντάξει, είχα και κάποιες άλλες επιλογές. Θεωρώ η Ιορδάνα ήταν λίγο αρνητική στο να βάλουμε το πλαϊνό, αλλά εγώ επειδή είμαι λίγο, τα αγαπώ και μου αρέσουν τα ξυλόγλυπτα, τα κόλλησα με μια δυνατή κόλλα, έτσι. Εγώ είχα του εμπορίου... Εδώ στο πλάι έχει λίγο κενό. Ναι, θα το κάνουμε. Ακόμη και με τη heavy body gel, ακόμη και με την ξυλόκολλα, έτσι μπορείτε να τα κολλήσετε. Η τρέσα, η οποία είναι κουλούρα, έτσι είναι γύρω στα 2-10-2-20 η διάστασή της, αρκετά μεγάλη. Έφτασε και περίσσεψε κιόλας. Θερμαίνονται, όπως γνωρίζετε, όλοι τα ξυλόγλυπτα και παίρνουν την κλίση που τους δίνουμε. Οπότε, θερμαίνοντάς την, θα έχω κρατήσει κάποιες φωτογραφίες, θα τις ανεβάσω για να τις δείτε. Οπότε, θερμαίνοντας την ξυλόγλυπτη τρέσα μου και διατηρώντας το σημείο που θέλω να σταθεροποιηθεί, κρυώνει και μένει εκεί έτσι. Οπότε, αυτό είναι πολύ εύκολο. Τα κορίτσια ρωτάνε και βοηθάνε, απαντάνε και μόνο τους για τα χρώματα, το συνδυασμό χρωμάτων, ανθρακή και καφέ, χρώματα κυμολίας. Ναι, τι μου λες, να. Ρωτάνε κάποια κορίτσια, ναι, και κάποια άλλα, ναι, κορίτσια, ναι, φυσικά, απαντάνε μεταξύ τους. Φυσικά κορίτσια, εννοείται. Μπράβο στις κορίτσια. Ευχαριστούμε, δεν είναι λόγος. Αυτά είναι... Γιατί κάποιοι μπαίνουν συνέχεια, ίσως θα μπαίνουν και νέα άτομα στο μάθημα. Οπότε καλό είναι μεταξύ σας να... μεταξύ μας να βοηθιούμαστε. Λίγο εδώ κάνω για να γεμίσει λίγο το ξυλόγλυπτό μου, τα σκαλίσματά του. Πόσα ξυλόγλυπτα το αποτελούν? Ένα κεντρικό, είναι ένα δεξί και ένα αριστερό από αυτό το σχέδιο, το οποίο έχω κόψει, ήταν λίγο μεγαλύτερο, το έχω κόψει γιατί ήταν αρκετά μεγάλο, και αυτό δεξί και αριστερό. Στην ουσία είναι 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια. Λιάννα, κερνάω καφέ. Ευχαριστούμε. Ούτε καφέ πάνω. Εγώ το παρήγγειλα πάλι. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο και εδώ κάτω, γιατί όταν θα μπουν τα χρώματα να είμαστε έτοιμοι, να στεγνώνει. Όπου έκανε πολύ ζεστή. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αλλά δεν μου βγάζει πιο στα μηνύματα πια κοπελιά το λέει. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μελαμίνη και φορμάικα, πώς να σε θα... μελαμίνη τώρα είπαμε ότι θα χρειαστεί να περάσουμε αστάρι. Να μονώσουμε το τη μελαμίνη μας, έτσι. Να περάσουμε άρα αστάρι. Και έπειτα θα κάνετε την τεχνική που θα ακολουθήσουμε. Καλησπέρα με τα Milk Paint. Μιχελίνη. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πιστεύω το αποτέλεσμα να σας καταπλήξει όπως έχει ενθουσιάσει και εμένα. Με το που το έπιπλο βγάζουν και βγαίνουν και καινούργια υλικά. Είμαι πάντα πρόθυμη να τα δοκιμάσω και να πειραματιστώ. Οπότε την Κυριακή αφιέρωσα λίγο χρόνο ώστε να φτιάξω τον καθρέφτη. Και είχα μαζί μου τη Βασιλένια μου, οπότε... κάναμε και βιντεάκι, οπότε θα έχετε δυνατότητα να δείτε και τον καθρέφτη πώς το δούλεψα. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τα χρώματα Milk Paint. Πραγματικά, όντως ενθουσιάστηκα. Το νεράκι μου είναι εκεί. Ένα λεπτάκι. Γύρω-γύρω από το πάνω.
Μου βγάζει μισά τα μηνύματα. Γιατί? Yeah. Δεν ξέρω. Τα κόβει την πρόταση. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο βλέπετε ότι καλύπτουμε και λίγο υγρασία. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη πέδεμα, μεγάλο πέδεμα, έτσι, στην... Το ξύλο μου ήταν αρκετά φθαρμένο, το έτριψα λίγο με το γυαλόχαρτο να φύγει ό,τι απόθεμα από την προηγούμενη μπογιά που είχε και ήταν μπογιά πολλών χρόνων, έτσι. Σε κουράσω λίγο σήμερα, δεν, καλή μου, αλλά... Δεν πειράζει, απλά μου κόβει τα μηνύματα και μου βγάζει τα κορίτσια τα ονόματα. Σε μέρα μήνυμα βάλουμε υβριδικό, ήδη μας έχει καταπλήξει. Μας γράφουν. Θα σας ενθουσιάσει πραγματικά. Είναι φανταστικό το διπλάκι και η πλήρη μεταμόρφωση του, τέλεια. Το διπλάκι ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήρθε στα χέρια μου. Από τον γείτονά μου. Στον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι, το οποίο μου λέει σίγουρα θα το κάνεις κάτι, από το να το πετάξει. Και μόλις το είδα, το φωτογράφησα στο μυαλό μου και κατευθείαν παρήγγειλα τα ξυλόγλυπτα. Όπως έχω παρήγγειλει από τον Μα είναι τόσο Αρτέμι. Κομψό, τόσο γουστόζικο. Ναι, ναι, πιστεύω να γίνει πολύ ωραίο. Και ξυλόγλυπτα για να κάνουμε τον τοίχο πίσω. Κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει ο χρόνος να σας κάνω και εκείνον τον τοίχο όπως τον έχω φανταστεί και ονειρευτεί του καλλιτεχνίου μας και σιγά σιγά να διαμορφώσουμε έτσι και το όμορφο εργαστήρι μας. Λοιπόν, μέχρι να στεγνώσει το κομμάτι που έχω βάψει, ας βάλω λίγο και εγώ γιατί είναι πιο γκρι, δεν πειράζει όμως. Μέχρι να στεγνώσει αυτό το κομμάτι που έχουμε βάψει τώρα, θα κάνουμε πάλι λίγο μίξη, να δουλέψω επάνω, απλά επάνω. Έχω δουλέψει αυτό που θα κάνουμε και κάτω σε λίγο, απλά για να δίνουμε χρόνο στα υλικά να στεγνώνουν μόνα τους. Ένα λεπτάκι λίγο να ανοίξω την πόρτα γιατί έχουμε σκάσει. Θα κάνουμε πάλι την ίδια απόχρωση. Για να βάψουμε λίγο και το επάνω. Θα το δει ο γείτονας και θα το θέλει, γράφει μια κοπελιά. Όχι, βέβαια το θέλει, του έδωσα άλλο επιπλάκι, τα αλλάξαμε. Όχι, πραγματικά θα διακοσμήσει πλέον τη βιτρίνα του καλλιτεχνείου μας. Λοιπόν, με την ίδια φιλοσοφία του χρώματος θα περάσω και το επάνω μέρος για να στεγνώνω. Καλό είναι να γεμίζουμε πολύ καλά το πινέλο μας και με μια κίνηση βλέπετε ότι τα χρώματα καλύπτουν πάρα πολύ. Ωραία. Δεν χρειάζεται να καλύψει αρκετά, γιατί θα κάνουμε και εδώ ένα ωραίο εφέ. Τώρα, να σας πω ότι τα Milk Paint είναι χρώματα, είπαμε, σε σκόνη.
βγάζει περίπου γύρω στις, έχουμε, έχει βγάλει η μάγια μας, έχει βγάλει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις με πάρα πολύ ωραία ονόματα. Είναι γύρω στις 10 αποχρώσεις. Έτσι, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το μουσταρδί, έτσι, το χρένιο χρώμα, να κάνουμε έτσι ένα πολύ εντυπωσιακό επιπλάκι. Έχει το off black, έχει το πράσινο, το αντικέ white, το λαζούρ violet. Χριστίνα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Χριστίνακη. Έχει τον ευκάλυπτο, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράσινο. Κάποια στιγμή θα σας κάνω και με εκείνο κάποιο έργο, γιατί είναι πολύ όμορφο και λατρεμένο. Από τον ενθουσιασμό μου δεν ήξερα πια να διαλέξω. Ήρθανε τα πρώτα χρώματα και αύριο περιμένω και τις επόμενες αποχρώσεις, οπότε δεν έχω όλη την γκάμα σήμερα για να σας τα δείξω στο live. Την επόμενη φορά όμως πιστεύω να τα έχω, θα τα έχω όλα μπροστά μου και θα σας τα δείξω. Πραγματικά είναι πολύ ωραίες οι αποχρώσεις και είπαμε έχουμε τη δυνατότητα να με τα χρώματα αυτά να κάνουμε διαστρωματώσεις. Μας δημιουργούν μια μοναδική παλαίωση και αν σας αρέσει το πολύ φθαρμένο αποτέλεσμα στο χρώμα, το Shabby Chic αποτέλεσμα, είναι τα μόνα χρώματα που θα μας δώσουν αυτό το αποτέλεσμα πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θα κάνει, το χρώμα που θα κάνει αυτή την τέλεια κάλυψη, έτσι. Μην έχετε στην εντύπωσή σας ότι όταν θα πάρετε το χρώμα αυτό θα πάρετε, θα βάψετε και θα είναι καλυπτικά. Όχι, λειτουργούν σαν πατιναρίσματα, σαν πατίνες. Ωραία. Έχουν άλλη φιλοσοφία αυτά τα χρώματα. Δεν είναι το χρώμα αυτό που πήρα τώρα εδώ και έχω βάψει για να κάνω κάλυψη. Θα το δούμε βέβαια στη διάρκεια. Τα κορίτσια στέλνουν πολλές καλησπέρες από όλα τα μέρη. Δεν σε διακόπτω, γι' αυτό δεν τα λέω. Να είστε καλά, κορίτσια. Μια ερώτηση στο τέλος, λέει, περνάμε Βερνίκη. Βέβαια, θα σας τα πω όλα. Είναι πολλές οι ιδιαιτερότητες που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτά τα χρώματα σήμερα. Οπότε έχετε λίγο υπομονή, θέλω την υπομονή σας γιατί απαιτεί λίγο χρόνο το βίντεο, έτσι. Θα μπορούσα να σας δείξω έτσι μια μικρή επιφάνεια στην οποία δεν θα καταλαβαίνατε πόσο εντυπωσιακό θα βγάλει για αυτό το αποτέλεσμα αυτά τα χρώματα. Είναι μαγικά, είναι λατρεμένα, εγώ τα έχω λατρέψει. Και πάντα όταν δοκιμάζω κάτι και μου αρέσει θέλω να το μοιράζομαι μαζί σας και αυτό είναι ο λόγος που σκέφτηκα να κάνω αυτό το ιδιαίτερο επιπλάκι. Okay, λοιπόν. Πολύ όμορφα και τα καδράκια, λέει, στον τοίχο. Εγώ ερωτεύτηκα το έπιπλο, τραβάω το έπιπλο, δεν είναι κέφαλη, λοιπόν, μόνο να ακούγεται. Επίσης, να αναφέρω ότι είναι κατάλληλα για τα χρώματα αυτά δέχονται, μπορούν να δουλευτούν δηλαδή και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους, έτσι. Στο τέλος που θα τα βάλουμε, τον ειδικό σκληριντή θα τα κάνει τόσο δυνατά, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα. Η Μάγια λέει, καλησπέρα, περιμένει το αποτέλεσμα, σε διακόπτω. Ορίστε. Η Ντεκομάγια σας παίρνει χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη παρέα μας. Μεγάλη μας τιμή. Είναι τιμή μου πραγματικά. Λοιπόν. Τα καδράκια και πίσω λέει πώς τα έκανες. Άλλη ώρα. Άλλη ώρα. Έχουν πάρα πολύ δουλειά επίσης. Σόφις καλλιτεχνήματα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα λίγο να χρησιμοποιήσω το σεσουάρ. Δώστε μου. Καλησπέρα λίγο... από Κόρινθο. Καταπληκτικό ξυλόγρυπτο. Να μου γράψεις τον κωδικό του. Το κωδικό του από τον ξυλόγρυπτο, βέβαια, βέβαια. Ένα λεπτό. Μάκη! Κωνσταντίνα Χαρακίδα, ποια είναι η βοηθός. Μάκη! Φίλη του καλλιτεχνείου. Μαρία Μπούρα, καλησπέρα κορίτσια. Καλησπέρα σε όλους σας. Λαμπρινή Πετρά, γεια σου Τέρι μου, καλησπέρα σας, τι ωραία θα μας κάνει. Πολύ γρήγορα στεγνώνω, βασικά το κάτω, για να πούμε να κάνουμε λίγο την τεχνική με την Structure Powder Magic Memories, η οποία θα μας δώσει το ανάγλυφο αποτέλεσμα, έτσι. Η Χριστίνα Τσάβ γράφει Αθανασία, το κάτι που μου έρχεται, αναφέρθηκες καθόλου σε αυτό. Όχι, όχι, στο τέλος θα αναφερθούμε. Στο τέλος. Λοιπόν. Θα βάλω, κόψε το κουταλάκι μου, να το. Δύο κουταλίτσες από τη σκόνη,
τη 3D Structure Powder Magias Memories, έτσι, την οποία θα αναμίξω πάλι με τα δύο χρώματά μου. Είναι και στο τέλος λίγο το χρώμα μου. Λάμπησα, Αθανασία μου, γλυκιά. Το ξυλόγλυπτο είναι εντυπωσιακό, μας λέει η Έφη Παναγιατακοπούλου. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Καλησπέρα από Αμερική. Αν είναι λάκα, πρώτα στάρι και μετά χρώματα. Πάντα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι με τα χρώματά μου, το οποίο έβαλα λίγο, θέλει κι άλλο. Απλά για να δώσω λίγο το άγριο ύφος, έτσι. Και έπειτα θα περάσουμε στα χρώματα, τα milk paint. Θα δημιουργήσω ένα εφέ. Ποιο χρώμα για να γίνει το ανθρακί. Το ανθρακί βάλαμε από τη σειρά Soft Decor Paint, έτσι, και το καφέ. Η Ιορδάνα είναι βοηθός σήμερα. Η Ιορδάνα μου είναι... Μόλις ανοίξανε ήρθα. Έτσι, άνοιξε το καλλιτεχνείο. Και έτσι το καλύτερο live. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, θα πάρω τώρα ένα πιο γουρνό πίνελο, πιο χοντρό, και απλά θα περάσω σε κάποια σημεία. Δεν χρειάζεται σε όλα. Αυτό με βοήθησε να καλύψω εδώ τις ατέλειες που ήταν από τα... Αντί για τη σκόνη αυτή, την μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αντί για τη σκόνη αυτή, εντάξει, αυτή η σκόνη είναι μοναδική και κάνει αυτό το εφέ. Τώρα τι να σας πω. Δεν θα βάλετε αυτό το στρώμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά εγώ το δημιουργώ. Για να δώσουμε θα μας βάλεις να ψάχνουμε για παλιά τραπέζια, εννοείται. Γιατί όχι, μα αυτό είναι το παιχνίδισμα, το ότι δίνουμε ζωή στα παλιά μας έπιπλα, έτσι πραγματικά. Αυτό ήταν ένα έπιπλο που δηλαδή πραγματικά θα το έκαιγε ο γείτονας. Και πήρε... Τώρα κάει και μόνος του, αν το δει φανταστικό τώρα είναι τώρα θα κόλτσα. Το γνωρίζει η αλήθεια. Θα βάλω και λίγο... Μόλις τα ενδιάμεσα κατά. Μπορούμε και σε κάποια σημεία εδώ στο ξυλόγλυπτο, έτσι, ακανόνιστα. Ωραία. Και τώρα θέλω λίγο το χρόνο σας, πέρα, ώστε Παθήνα, να στεγνώσουμε. Μάγια 3D Structure Powder. Απαντάνε τα κορίτσια σε κάτι που ρωτάνε κάποιες κοπελιές. Τέλεια. Αυτό. Αφήνω στην άκρη. Η Μακρίνα Αριστεία λέει πόσο ξυλόγλυπτο το αποτελούν, να μας γράψει κωδικούς όποτε μπορέσεις. Ναι, φυσικά. Είναι η ξυλόγλυπτη η τρέσα, το κεντρικό το σημείο, δεξί και αριστερό σχέδιο, το οποίο έχω κόψει γιατί ήταν λίγο ακόμη μεγαλύτερο, και τα δύο δεξιά και αριστερά που έβαλα ώστε να διακοσμήσω τα ποδαράκια. Λοιπόν, λίγο τώρα θα στεγνώσουμε, διότι θέλει να είναι καλά στεγνή επιφάνειά μου, και την τεχνική που θα δουλέψουμε με τα milk paint, καλό είναι να την αφήνουμε τα χρώματα να στεγνώνουν καλά μόνα τους. Εγώ τώρα, επειδή θα έχουμε πίεση στο χρόνο, για να μην χρονοτριβώ, θα χρησιμοποιώ το πιστολάκι του θερμού αέρα. Πραγματικά θα δείτε ότι σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα τελειώσουμε το επιπλάκι αυτό, και θα του δώσουμε τόσο όμορφο ιδιαίτερο αποτέλεσμα και θα γίνει τόσο φθαρμένο στον χρόνο. Δημήτρης Κονταράκης γράφει καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ ομάδα, που είστε στην παρέα μας. Πολύ ιδιαίτερη κονσόλα. Σε ευχαριστώ. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Είναι χαρά μου που είστε σήμερα εδώ. Βλέπετε ότι αγαπώ πάρα πολύ τις παλαιώσεις και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, πραγματικά. Βέβαια, όσο
ζεσταίνει ο καιρός, ανοίγουν οι μέρες, θέλουμε να βγαίνουμε έξω τις βόλτες μας. Όσο μπορούμε θα είμαστε εδώ. Το υλικό αυτό δεν μπορούμε να το... Δεν μπορούμε να δω το υπόλοιπο μήνυμα. Γιατί δεν σου κάνεις τα μήνυματα. Το υπόλοιπο μήνυμα. Λοιπόν, η φρύτης του Group Under θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή στο να στεγνώσει καλά, έτσι. Και επειδή θα περάσουμε τώρα στο επιπλάκι μας κεράκι, πρέπει να είναι καλά στεγνή και κρύα η επιφάνειά μας. Λοιπόν, το κεράκι που θα χρησιμοποιήσω θα μας δώσει τη δυνατότητα στο χρώμα μας να το βοηθήσει να ξεφλουδίσει πιο εύκολα, να πετάξει δηλαδή το ξεφλούδισμα. Οπότε, θα περάσουμε τώρα το κεράκι. Και λίγο ακόμη. Μα πόσο ωραίο γίνεται. Πού να μπουν τα χρώματα. Αν το πάρω από κοντά το ξυλόγλυπτο, έρχεται το πάρω από κοντά. Ωραία. Λοιπόν, κάνε τη λήψη σου εσύ. Θες που μου το βγάζει μισά. Εδώ το κόβω. Εδώ, γι' αυτό στα κόβει. Θα κάνεις, μένει στάσιμο. Α, γι' αυτό. Θα πατάς επάνω. Λοιπόν. Μα πόσο ωραίο γίνεται. Πού θα πάει, θα μάθουμε. Καλησπέρα από Κόρινθο, καταπληκτικό. Με τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα, έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω το yellow όχρα. Έτσι, θα το κάνουμε έτσι έντονο. Θα δώσουμε ένταση. Οπότε, θα βάλουμε αυτό. Και μπορούμε, θα δω στη διάρκεια πώς θα μου βγει, μπορώ να χρησιμοποιήσω και το γκρι, το οποίο είναι, θα σας πω αμέσως, το off black, okay. Και φυσικά, να, θα σας δείξω και ένα πολύ, επίσης πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το denim blue, που είναι ένα ιδιαίτερο, πολύ εντυπωσιακό μπλε, και το powder pink που είχαμε, που έχω χρησιμοποιήσει και βάλαμε, έχω βάλει στον καθρέφτη μου. Οπότε τα άλλα θα έρθουν αύριο, τα περιμένω πώς και πώς. Οπότε και με το decay white μπορώ να κάνω, να ανοίγω τα χρώματά μου. Είμαι τώρα εδώ κοντά σε αυτές τις αποχρώσεις. Οπότε τώρα, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, το κερί λαμπάδα για να μας δημιουργήσει το εφέ και να ξεφλουδίσουν πάρα πολύ εύκολα τα χρώματα που θα δουλέψουμε, και μπορούμε σε κάποια σημεία να χρησιμοποιήσουμε και το απλό κεράκι, το λευκό, ωραία, για να κάνει τα ραγίσματα. Ένα θετικό αυτών των χρωμάτων είναι όταν θα τα δουλέψουμε και θα είναι πιο παχύρευστα, μας δίνουν τη δυνατότητα να μας κάνουν από μόνο τους κρακελέ. Κρακελάρουν δηλαδή πάρα πολύ εντυπωσιακά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το κρακελέ του ενός θετικού το οποίο γνωρίζουμε, έτσι. Άρα ένα σύν αυτών των χρωμάτων είναι ότι άλλη μια τεχνική υπέρ αυτών. Τέλεια. Οπότε θα το δούμε όλα στην εφαρμογή. Πάμε να περάσουμε το κεράκι μας. Προσοχή όμως, δεν σημαίνει ότι πήρα το κερί και αρχίζω και βάφω, περνάω όλη μου την επιφάνεια. Θα πρέπει να έχω σκεφτεί πού περίπου θέλω να έχει ξεφλούδισμα το επιπλάκι μου, εκεί επάνω θα περάσω το κερί μου. Εντάξει, βέβαια βλέπουμε ότι δεν έχει στεγνώσει καλά. Άρα, δίνω λίγο ακόμη. Γι' αυτό λέω, θέλει λίγο χρόνο, με την έννοια Κυριακή, να την ευτελώνουμε. Ράφη μας έχει δείξει μάγια σε αναλάβει σε αυτό το χρώμα, σε ένα ριφλάκι, και ήταν φανταστικό. Ναι, το ίδιο, το χελό, μπράβο, τέλεια. Θεώρησα να χρησιμοποιήσω αυτό, για να ήθελα να το δέσω λίγο και με τον καθρέφτη, έτσι ώστε να τα βάλω σε τάκι. Και νομίζω ότι το όχρα πάει πάρα πολύ με το κοραλένιο που έβγαλε ο καθρέφτης, θα κάνουμε μια πολύ ωραία αντίθεση μεταξύ τους τα χρώματά μας. Έτσι λίγο ένα λεπτάκι να τραβήξει, να κρυώσει. Άρα, εκεί που θέλω να ξεφλουδίσει,
περνάω το κεράκι μου. Συνήθως στις άκρες, μπορώ και σε κάποια σημεία επάνω στο ξυλόγλυπτό μου. Αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά της Μάγιας. Είμαι φαν κι εγώ. Είναι υπέροχη δασκάλα. Έτσι, λοιπόν. Και προσεκτικά σε κάποια σημεία που εγώ θέλω να ξεφλουδίσει, θα περάσω το κερί μου. Αναλυτικά θα μας πεις τα χρώματα. Βεβαίως, πάντα μετά το live σας αναρτώ και το έργο σε φωτογραφίες και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Όλα θα τα βρείτε και στο Καλλιτεχνείο φυσικά. Και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα που όλοι περιμένετε. Λοιπόν, τόσο, δεν χρειάζεται περισσότερο. Ωραία. Επάνω δεν θα επέμβω διότι έχω κάνει τη διαδικασία. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τα χρώματά μου. Νεράκι έβαλα. Πάω να φέρω λίγο νεράκι. Λοιπόν, ας κάνω ένα σε ένα μπολάκι. Όπως θα δείτε όλοι, το χρώμα μας είναι σκόνη. Επίσης, τα χρώματα αυτά περιέχουν πρωτεΐνη γάλακτος. Και θα χρησιμοποιείτε πάντα, θα κάνετε αναλογία πάντα όση ποσότητα χρώματος θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορούν δηλαδή να αποθηκευτούν σε αεροστεγές βαζάκι και να χρησιμοποιηθούν την άλλη μέρα ή την άλλη εβδομάδα. Όχι, τα χρώματα αυτά είναι, χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι κενό κερί που χρησιμοποιήσατε, ναι. Ναι, είναι κεράκι από την εκκλησία, έτσι. Λοιπόν, απλά βάζω νεράκι, αναμειγνύω πολύ καλά και έλεγα ότι κάθε φορά θα δημιουργείτε εσείς την ποσότητα χρώματος που θέλετε να κοντά έχετε. Ναι. Ωραία, διότι τα χρώματα αυτά πίζουνε. Οπότε θέλει να συμπληρώνουμε και νεράκι. Άρα, λίγο-λίγο. Βλέπετε ότι ήδη άρχισε να πίζει. Όσο το ανακατεύω, τόσο διαλύεται. Θα μιλώσω το λίγο να φαίνεται, ναι, πόσο χορευστό είναι. Τώρα θα το κάνω. Ωραία. Ωραία. Τώρα, ανάλογα πόσο παχύρευστο ή πόσο πιο ρευστό είναι το χρώμα μου, είπαμε είναι το αποτέλεσμα που θα μας δώσει στο έργο μας. Ωραία. Εάν θέλουμε, είπαμε, να δημιουργηθούν πάρα πολλά ραγίσματα, θα πρέπει το χρώμα μου να είναι πυκτό. Και θα μας βοηθήσει, είπαμε, το κεράκι για να ξεφλουδίσει. Όσο πιο ρευστό είναι, δεν θα κρακελάρει, και απλά θα είναι σαν ένα απλό χρώμα που περνάμε το ακριλικό την κυμολία. Έτσι θα είναι πιο πολύ απλό. Θα φαίνεται απλό. Λοιπόν, σε τι αναλογία το αραιώνουμε? Ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Έτσι, αλλά εγώ πάλι με το μάτι πάντα αυτής της λογικής. Επίσης, ανάλογα το πόσο παχύρευστο είναι και ο τρόπος που θα το περάσουμε, έτσι, αν είναι πιο κρεμώδης, μπορώ να πάρω και μια σπάτουλα σιλικόνης και απλά στην επιφάνειά μου να περάσω το χρώμα μου.
Τι εννοείς, θα ξεφλουδίσει η Αθανασία μου με το θα χέρι? Θα το δείτε λίγο στη διάρκεια πώς θα στεγνώσει το χρώμα και πώς θα το δουλέψουμε για να ξεφλουδίσει. Να έρθω πιο κοντά να το φέρω εκεί να το... Ακόμη τώρα απλά περνάω το χρώμα okay. Και βάφει το βάφω στην επιφάνειά μου, έτσι. Δείτε πόσο όμορφο χρώμα είναι. Και τώρα είναι το πρώτο μου χέρι αυτό. Αυτό το θετικό των χρωμάτων είναι ότι δημιουργεί επιστρώσεις. Μπορώ να κάνω με αυτό το χρώμα μου και σε συνδυασμό με μια άλλη απόχρωση να κάνω διαβαθμίσεις χρωμάτων. Να ξεκινήσω από το σκούρο και όσο ανεβαίνω στα χρώματα που κάθε χρώμα βέβαια στρώσει, είπαμε πάντα θα στεγνώνει, έτσι, να το αλλάζουμε, να δίνουμε άλλη απόχρωση. Η Φέη Ευσταθίου, γεια σου όμορφη με τα υπέροχα γεια σου έργα. Γεια σου Φέη μου. Λοιπόν. Απλά δεν διαβάζω τα μηνύματα για να μην τη διακόπτω. Έχω τώρα θέλω λίγο σαν αρχή να βάλω λίγο υγρασία ακόμη στο χρώμα μου για να μπορώ εδώ στα ξυλόγλυπτά μου να εισχωρήσει και μέσα. Είπαμε ότι αν στα σημεία που θα το περάσω παχύρευτο. Η Νάση, Νάση, καλησπέρα Θανασία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Βλέπετε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς τη δική σας ποσότητα στο χρώμα. Καλύτερα να κάνουμε λίγο-λίγο και να ξαναδημιουργήσουμε το χρώμα μας, όπως θα κάνω εγώ τώρα. Παρά να βάλω εξ αρχής, να βγάλω πάρα πολύ και μετά να χρειαστεί να μην το χρησιμοποιήσω έτσι και να το πετάξω, είναι κρίμα. Μα είναι υπέροχο το χρώμα, πραγματικά. Τώρα, πάω λίγο εδώ. Υπάρχει περίπτωση λάθος αναλογία να δημιουργήσει με το χρώμα θέμα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως η αραίωσή του είναι μόνο με το νερό. Δεν έχει πρόβλημα. Απλά, όσο πολύ περισσότερο νερό βάζω, τόσο θα είναι πιο... συνδυασμός χρωμάτων. Έτσι, θα είναι πιο ρευστό. Αλεξάνδρα Κοτσοπούλου, καλησπέρα στην παρέα στα σκάλα μας. Γεια σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, τώρα εδώ λίγο το πλάι δεν το βλέπετε, εγώ θα το περάσω γρήγορα. Όπως και το πίσω, θα το αφήσουμε. Τώρα θα βγάλω, θα κάνω και άλλο χρώμα για να περάσω τα υπόλοιπα. Τώρα που μπήκε το χρώμα φαίνεται και το ξυλόγλυπτο φανταστικό. Εντάξει, και όσο το δουλέψουμε πραγματικά θα γίνει εκπληκτικό. Εγώ ζεις από το άρτωμα, εντάξει, δεν δείχνω σένα, δείχνω το έπιπλο, εσύ ακούγεσαι. Εννοείται, δεν πειράζει. Να μας πείτε για τα χρώματα της εταιρείας που είναι, Μαρία Κίνη. Είναι τα χρώματα, τα Milk Paint, από την σειρά της Μάγιας Memories, έτσι, η οποία σειρά δημιουργεί πολύ ωραία εφέ στα έργα μας. Έχω ανεβάσει αρκετά βιντεάκια που χρησιμοποιώ αυτά τα υλικά. Είναι η Mural Paste, είναι η 3D Structure Powder Magic Memories, έτσι. Είναι η Brocard Powder, πάλι σε σκόνη. Η Λαμπρινή Πετρά, πολύ ωραίο συνδυασμός. Η Ευγενία Τιφλιόρη, καλησπέρα και από μένα. Τώρα συνδέθηκα με το Ιντερνετ Μέτρα. Από δεν θυμάμαι και σε παρακολουθώ φανταστικά μέχρι στιγμής. Να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε βασικά. Έχω κι εγώ καλή βοηθό σήμερα. Όχι ότι ο καλός μου... Σαμποτάρο. Ο σύζυγος δεν είναι.
δεν σε διακόπτω. Καλά κάνεις. Απλά έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτή η σκόνη πρέπει να διαλυθεί, αλλά και ακόμη και η ανάμειξή του πρέπει να γίνει με βλάβεια, σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν βιασίνες. Μείτε και μην κοιτάτε που εγώ βιάζομαι. Πρέπει να διαλυθούν όλοι οι κόκκοι, αλλά και αν δεν διαλυθούν θα αφήσουν και αυτά ένα διαφορετικό επίστρωμα στο χρώμα μας, στη βάση μας. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι χρώματα που είναι καλλυπτικά, που βάφουν απλά και είναι λεία, έτσι, όπως ξέρουμε τα χρώματα κυμολίας και τα χρώματα τα υβριδικά ή τα κοινά ακριλικά χρώματα, έτσι. Είναι χρώματα που θα δημιουργήσουν εφέ. Και όσο πιο παχύρευστα θα τα βάλουμε, τόσο πιο πολύ θα κρακελάρουν και θα ξεφλουδίσουν. Υπέροχο το θέμα, δεν το προλάβω στην αρχή, θα δω τελικά, θα το βρω στο βίντεο μετά κάπου, ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα τα βίντεο πάντα θέλει. Βλέπετε ότι τώρα είναι αρκετά ρευστό. Έβαλα περισσότερο διότι έχω αρκετή κάλυψη. Άρα προσθέτω και άλλο υλικό για να γίνει λίγο πιο παχύρευστο. Μάνος, Ρένα, Χριστοδουλάκη, Βασιλική, Βασιλάκη, καλησπέρα σας. Λοιπόν. Ότι είναι στο υπέροχο το κίτρινο. Λοιπόν, όχι αυτό. Ωραία. Με αυτό έβαφα. Η Μαντώντα Βέντερ λέει πρέπει να τους καλοπιάνε τους άντρες μας με όλα όσα τους βάζουμε να μας κάνουν. Έτσι. Και πάμε να περάσουμε λίγο και το υπόλοιπο. Και επίσης θα ξέρετε ότι κάθε φορά που θα βγάζετε χρώμα μπορεί να μην, μην είναι η ίδια απόχρωση. Τώρα είχα και στο πινέλο μου εγώ λίγο από το ανθρακί που πέρασα την πρώτη βάση. Έτσι, οπότε μην τρομάξετε, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα λάθος. Λοιπόν, να γυρίσω τώρα από εδώ. Εντάξει, τις λεπτομέρειες θα τις κάνουμε μετά. Αλλά είπαμε, πάντα σε ένα έργο η λεπτομέρεια κάνει και τη διαφορά μας, έτσι. Λοιπόν, πάντα το έπιπλο μας οδηγεί, έτσι, αν είχαμε άλλη επιφάνεια, ίσως δουλεύαμε και λίγο διαφορετικά, αυτό που σας είπα ότι αυτά τα χρώματα μπορούν να περαστούν και με σπάτουλα, όσο πιο πυκτά τα δουλέψουμε. Βίκη Τσάκα, καλά είναι, τέλεια δουλειά. Ωραία. Τώρα, να πάω λίγο, να τελειώνω από το ένα μέρος. Συγγνώμη αν είμαι πλάτη. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ όμως να δουλέψω αλλιώς. Από αυτή πάνε μπλούζα σου. Καλά, δεν έχω αφήσει ρούχο για ρούχο, εννοείται. Τι υπέροχο που είναι. Θα βάψεις την μπλούζα σου. Την έβαψα. Όμως το... Τώρα να μην σε δείξω που είσαι ξαπλωμένη κάτω, ας τραβήξω εγώ το έπιπλο. Είναι νέα, το έχω κάνω λίγο τότε αφού δεν τραβάς. Εντάξει, είμαι δίπλης. Όχι. Το κόλλο μου. Τι να κάνουμε και λίγο πλάκ. Στο πίσω τώρα θα το κάνω εγώ. Μετά.
Σε αυτή τη τεχνική πρέπει η βάση πάντα να είναι σκουρά. Η Μαρία Γραμμενιάτη ρωτάει. Όχι, απλά εγώ επίλεξα να βάλω από κάτω αυτό το συνδυασμό, γιατί ήθελα να το δέσω, δεν ήθελα να το κάνω όλο ίδιο. Οπότε για να δέσω λίγο την επάνω επιφάνεια που θα αφήσω έτσι, ήθελα να έχει ένα ωραίο κοντράστ από κάτω, έτσι. Μπορείτε όμως, ανάλογα πάντα είπαμε την επιφάνεια και τι απόχρωση θα δουλέψετε, να βάλετε ένα συνδυασμό βάσης που θα ταιριάζει με το χρώμα του Milk Paint. Διαφορετικά μπορείτε να τα περάσετε κατευθείαν, κατευθείαν αυτά τα χρώματα. Είπαμε, σε πορώτες επιφάνειες δουλεύουν κατευθείαν. Ωραία. Να μην το δείξω το έπιπλο του γείτονα, λέει. Θα το ψάχνει. Λοιπόν, περνάω επίσης πολύ γρήγορα τώρα και επάνω, την επάνω μου επιφάνεια, και θέλω να είναι σε κάποια σημεία πιο παχύρευστο για να μου δώσει το κρακελάρισμα που επιθυμώ, και θα το βγάλει, θα το δείτε. Σε δείχνω μισή, γιατί άλλη μισή δεν σε δείχνω που σαρφαδιασμένη κάτω. Δεν πειράζει. Ο κύριος Βάκης το πρωί καθάρισε το εργαστήρι, είναι καθαρό. Συνήθως ψάχνω όλα τα πράγματά μου, τα συμμαζεύει ο έρμος. Λοιπόν, θα του δώσουμε φυσικά και τον απαιτούμενο χρόνο λίγο να τραβήξει. Καλό είπαμε είναι εσείς στο σπίτι να αφήνετε τα στρώματα να στεγνώνουν μόνα τους. Κατερίνα, καλέ Μικέλη, θα συμβουλευτεί το κούτελό σου. Βγήκανε. Λερώθηκε, λέει, το κούτελό σου. Λερώθηκα. Κάνουμε και ακροβατικά για να γίνει ένα ωραίο έργο. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Γρήγορα, γρήγορα κάνω και το άλλο. Εσείς θαυμάστε λίγο τα ξυλόγλυφτα. Θα πάρω το πλάκι με τα ξυλόγλυφτα που είναι φανταστικό, είναι τέλειο. Η Εύη, λέω, είναι εκπληκτικός ο τρόπος που μας εξήγησε τα πάντα, Θανασία μου. The best teacher. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο κατατοπιστική, έτσι, για να καταλαβαίνετε, αυτό είναι το νόημα, το να βλέπουμε ένα βίντεο και να μην καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, δεν έχει νόημα, έτσι. Βέβαια, απορίες, βέβαια, υπάρχουν πολλές, σίγουρα. Και κάθε φορά στην πράξη καταλαβαίνετε κι εσείς και παίρνετε και οι μόνοι σας τις λύσεις σε κάθε τεχνική. Τώρα, αν τελειώσουμε αυτή τη φάση που είναι πιο καλυπτικό, το επόμενο είναι λίγο πιο ευχάριστο, είναι πιο παιχνίδισμα. Θα το δείτε. Τα ξυλόγλυπτα φαίνονται πανέμορφα. Είναι πολύ ωραίο το κοντράστ που δίνει το μαύρο. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Γι' αυτό το λόγο Κονταράκη επίλεξα να βάλω αυτό το χρώμα από κάτω. Είσαι πολύ καλή, αγαπάμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, θα βγάλω. Μπορούμε να βάλουμε και ελαστικά στοιχεία αντί για ξυλόγλυφτα. Φυσικά, βέβαια, ό,τι αρέσει στο καθένα για τη διακόσμηση, έτσι, αλίμονο. Απλά τα ελαστικά δεν έχει τόσο μεγάλες επιφάνειες. Λίγο να
ανακατέψουμε πάλι. Βλέπετε ότι μόλις μου τελειώνει το χρώμα, βγάζω τόσο όσο χρειάζομαι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε μεγάλη αρέωση και να σας περισσέψει. Γιατί είπαμε είναι ένα χρώμα το οποίο δεν συντηρείται. Αν περισσέψει το πετώ, θα κόψει, θα πήξει και μπορεί και να μυρίσει και λίγο ιδιαίτερα. Είπαμε γιατί έχει μέσα μύκητες γάλακτος. Είναι καλά να μα κάθεσαι, άμα σκύβεις δεν είναι καλά. Ωραία, οπότε του δίνουμε λίγο χρόνο να τραβήξουν και τα σημεία που περάσαμε. Τώρα θα περάσουν και την τρέσα. Τι λες, να περάσουν και την τρέσα. Εγώ νομίζω πως θέλει, Θέλει, θέλει. Μια που κάνω κι αυτό, ας κάνω τα πόδια, μην είναι χρώμα. Είναι τελειωμένο. Λοιπόν, καφεδάκι έχετε, άγχος δεν έχουμε. Καλή παρέα είμαστε, ευχάριστη πιστεύω. Έτσι, έχουμε εδώ και την καλή μας. Εδώ καλλιτέχνη με τους ωραίους... πώς το λέτε, με τα έργα με τον πυλό. Κάνει εκπληκτικά έργα η καλλιτέχνης μας και από κοσμήματα, δεν το συζητάω κορίτσια. Αναζητήσετε στο Facebook και θα πάθετε πλάκα. Όταν κάνετε αγαπάς, είπαμε αυτό που κάνεις. Εγώ θα κάνω κοντινή λήψη. Εγώ εσένα πρέπει να πάρω. Κοντινή λήψη το. Κάνε. Το πόσο υπέροχο φαίνεται. Και με τα ξυλόγλυπτα. Είναι πραγματικά μια υπέροχη μεταμόρφωση. Αν δεν μίλα και εσύ λίγο, εγώ βάφω. Έχει βαφτεί ολόκληρη. Λίγο να σώσω το παντελόνι μου, κορίτσια. Γιατί, όπως λέω, στα τέσσερα, αλλά πάω και τελείω. Να περάσω λίγο να πάω από απέναντι. Okay. Να κάνω λίγο και από εδώ. Κυρία Κιούλε, σε απολαμβάνουμε. Πραγματικά ένα ιδιαίτερο μάθημα. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε αυτό το παιχνίδισμα που κάνω εγώ. Είναι φανταστική η ιδέα. Αλλά με τα ξυλόγλυπτα. Όταν έχουμε χρόνο, δουλεύουμε με περισσότερη ευκολία. Έτσι, εγώ πιέζομαι τώρα για να μην σας χρονοτριβώ και βλέπετε ότι απλά μόνο βάφω. Αφήνω όμως και κάποια σημεία που θέλει. Δεν με πειράζει, διότι θα επέμβω τώρα και με άλλο χρώμα. Λοιπόν, όσο έβαψα, δεν πειράζει, θα κάνω ένα γρήγορο πέρασμα και την τρέσα μου, την ξυλόγλυπτη. Η Ράνια λέει τι ωραία μαζί με σένα, Θανασία μου, δουλεύω και σε παρακολουθώ τέλειο. Μπράβο. Κορίτσια, δεν τελειώ όλα τα μηνύματα, θα τα δει μετά, γιατί δεν θέλω να τη διακόψω. Πάμε να κάνουμε και αυτή, θα την κάνω πιο αχνά. Ας μένει μέσα. Αθανασία, πόσο φάρδος έχει η τρέσα? Η τρέσα μου είναι σίγουρα γύρω στους, θα σας πω αμέσως, δύο, πόσο μπορεί να είναι. Άμα φαίνεται, 2,5 πόντους σίγουρα είναι. Ναι, κοντά στους 3. Η τρέλα γύρω γύρω στο τραπέζι, πώς την κολλήσατε, την τρέλα. Την τρέσα. Την τρέσα, είπα ότι... όλα τα ξυλόγλυπα, είπαμε, έχουμε την δυνατότητα με τη θερμότητα να γίνονται εύκαμπτα, έτσι, που σημαίνει ότι εφόσον ήταν μια κουλούρα,
την θέρμενα κομμάτι-κομμάτι, άνοιξε και εφόσον σταθεροποιούσα, κρατούσα να κρυώσει, να πάρει κλίση, την κλίση που θέλω από το επιπλάκι μου, και αυτό βοήθησε στο να κολλήσει και να σταθεροποιηθεί. Εντάξει, ζορίστηκα η αλήθεια, γιατί ήμουν μόνη μου, αλλά έγινε πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα και από εκεί. Okay. Το χρώμα είναι πραγματικά, δεν ξέρω να το διακρίνετε, υπέροχο. Λοιπόν, τώρα, εφόσον κάναμε το πρώτο χέρι, βλέπετε όσο αρχίζει να στεγνώνει, παίρνει την κανονική του απόχρωση, έτσι, όσο είναι έντονο, έχει, είναι έντονο σε ένταση. Μαρία Στάγκο, υπέροχο το κάτι άλλο. Ωραία. Αρχίζει να στεγνώνει. Ωραία. Τώρα, θα κάνω λίγο πιστολάκι από μακριά, για να το βοηθήσω κι εγώ. Μέχρι να κάνεις επιστολάκι, τα κορίτσια λένε να, τα καδράκια ρωτάνε. Δείξτε. Εγώ τα αυτά δείχνω. Αυτά είναι όλα ζωγραφική στο χέρι. Easy painting, έτσι τα έχω ζωγραφίσει εγώ. Είναι υπέροχος όπως ατυλός και τα ελαστικά. Για έπιπλο που είναι ακριβό και θα μείνει για πάντα, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε μόνο ξυλόγλυφα, εννοείται. Έχει υπέροχα έργα, κορίτσια. Τώρα εγώ θα πάρω ένα πλάνο να έχει να στεγνώσει η Αθανασία το επιπλάκι και τα χρώματά της. Σας δείξω και τον καθρέφτη ξανά που θα πλησιώσει η Μαρία Καλαμπό και λέει τι πίνακες είναι αυτοί. Η Χριστίνα Ιορδανίδου, τι ωραία φωνή Ιορδάνα μου, ευχαριστώ πολύ Χριστίνα. Την άλλη φορά εσύ Χριστίνα θα έρθεις. Χριστίνα την επόμενη φορά εσύ θα έρθεις. Μαρία Κώστα Καβάς είναι. Ορίστε. Ρωτάνε μάλλον για τα κάδρα. Όλα καμπάδες. Όλα είναι καμπάδες, κάποια είναι ζωγραφισμένα στο χέρι. Να τα πάρω λίγο πιο κοντινό πλάνο, γιατί η Αθανασία είναι στα 4, να στεγνώσει τώρα. Το επιπλάκι. Υπάρχουν ντεκουπάζ, έχει πάρα πολλά με πολλές τεχνικές. Το ένας πιο όμορφος από τον άλλο. Να πάρω και από εδώ τα έργα. Αλλάξω το πλάνο τώρα. Είναι τα έργα της Αθανασίας, μέχρι να στεγνώσει. Το χάρι είναι αυτό το το κεραμίδι. Αθανασία, θέλω live με καμβά. Είναι υπέροχα. Θα κάνω. Η Αθανασία δεν χαλάει χατήρια. Ό,τι θέλετε θα σας τα κάνει. Και εδώ έχει έναν υπέροχο καθρέφτη με το εφέ του καθρέφτη. Αχ κύριε Μάγκη, σας έφαγαν τα. Δεν το βλέπω τούτο. Τέλεια όλα λέει. Λοιπόν, να γυρίσω στην Αθανασία. Τέλος το στέγνωμα. Ναι, να το τελειώνω. Εδώ λίγο έμεινε. Να αλλάξω το πλάνο. Υπέροχες δημιουργίες γράφουν τα κορίτσια. Ξαναγυρνώ στην Αθανασία. Θα ζαλίσω τώρα λίγο. Λοιπόν. Αλλά αλλάζουμε θέση. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Έχουμε στεγνώσει. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε το επόμενο χρώμα μας. Για να δώσουμε λίγο άλλη, έναν τόνο πιο φωτεινό. Θα χρησιμοποιήσω τώρα. Θα βάλω το γκρι. Έτσι, για να κάνουμε λίγο ένα, πώς είπαμε ότι λέγεται, είπαμε είναι το off black. Το λέω γκρι γιατί μου έρχεται λίγο πιο γκρι. Σε κάποια σημεία
θα χρησιμοποιήσω. Θα το κοντά. Πάλι θα κάνω τη μίξη μου, θα βάλω τη σκόνη μου, θα ανακατέψω με το νεράκι και με μια σπατουλίτσα. Έχω το πινέλο. Λοιπόν, βλέπετε ότι το χρώμα σας το δημιουργείτε εσείς. Δεν με πειράζει που είχε και το όχρα από κάτω. Έχουν τη δυνατότητα να αναμειγνύονται μεταξύ τους τα χρώματα έτσι και να βγάζουμε το δικό μας συνδυασμό χρωμάτων. Θα το περάσω σε σημεία-σημεία και πάνω από αυτό θα κάνουμε και άλλο φώτισμα. Λοιπόν. Δεν θέλω να είναι πάρα πολύ παχύρευστο. Μπορώ να βάλω και λίγο μουσταρδί μέσα για να το φέρω στο χρώμα της βάσης μου και ίσως λίγο να λαρδώ πρασινίσει. Τέλεια. Όπως κάνουμε στα ακριλικά πάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, 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 αυτό είναι. Λοιπόν. Για να κάνει λίγο κοντράστ διαφορετικό θα το κάνω στη τρέσα μου. Δημιουργίες. Πολύ όμορφος χώρος, θα περάσω τα κορίτσια. Στα ξυλόγλυπτά μου για να τους δώσω λίγο διαφορετικό ύφος. Η Γεωργία Οξανιάν, υπέροχο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο θέλει ακόμη υπομονή και θα το ολοκληρώσουμε. Τώρα θα δείτε πώς θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβετε πώς η φιλοσοφία των χρωμάτων, έτσι, που δημιουργούμε διαστρωματώσεις χρωμάτων, μπορώ να κάνω και επόμενο και άλλο που έχει επίπεδο και άλλο επίπεδο και όταν θα ξεφλουδίσουμε, θα φτάσουμε στο σημείο του ξεφλουδίσματος, εκεί θα απογειωθούν τα έργα μας διότι θα φαίνονται τα... Μόνο χρώμα βάλατε λέει, όχι και σκόνη. Σκόνη με νεράκι. Σκόνη, σε εννοεί το χρώμα της σκόνη. Τη 3D Structure Powder που έβαλα ήταν το πρώτο. Η πρώτη βάση που βάλαμε κάτω, έτσι. Απλά και τα χρώματα αυτά είναι στη σκόνη. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, δείτε, απλά περνώ. Μπορώ και σε κάποια σημεία να περάσω και στο επιπλό μου. Έτσι, και λίγο βάθος. Για να δημιουργήσω ήδη μία σκίαση από το σκούρο μου το χρώμα. Πάμε να κάνουμε λίγο πολύ και αυτό. Πολύ αριστοκρατικό, γράφει Ανατολή. Σε κάποια σημεία μπορώ να περάσω. Όχι σε όλο, μία σκιά, πέρασμα δηλαδή χρώματος, είναι πιο ρευστό από ό,τι τα πρώτα που ήταν λίγο πιο παχύρευστο. Να πάω λίγο από εκεί, να δω τι κάνω. Εδώ. Τώρα σε έχω μόνο να ακούγεσαι, να φαίνεται η δουλειά που κάνεις. Πάω λίγο και εδώ.
Απλά περνάω το δεύτερο χρώμα μου σε σημεία-σημεία. Ταιριάζει πολύ νομίζω. Βλέπετε ότι όσο αρχίζει να στεγνώνει θα γίνει, θα πάρει το χρώμα το φυσικό του, το off-white. Off-black, συγγνώμη. Να μαζέψω αυτά. Πολύ ωραία λήψη. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, με το ήδη υπάρχον χρώμα μου, για να δέσω με το υπόλοιπο, θα κάνω σε κάποια σημεία πατήματα. Αχνά. Είναι το μόνο live που δεν θα φαίνεσαι πολύ και θα φαίνεται έτοιμο. Απλά τα ακούγεσαι. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Εγώ ούτως ή άλλως όταν δουλεύω πάντα κοιτώ να μην φαίνομαι και να φαίνονται αυτό που κάνω. Βλέπετε, το περνάω και δημιουργώ το πινέλο μου σαν σπάτουλα. Δεν το δουλεύω από σέβαφα. Αν δείτε, παίρνω χρώμα και απλά το περνώ σαν να είναι σπάτουλα. Καλά, εδώ που τα συρραπτικά είναι η αποθέωση, έτσι. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Είναι, το έχω τερματίσει. Και ήταν το άγχος μου πώς θα τα βγάλω ή να μην φαίνονται. Η Ζέτα τη λιγάντα λέει πολύ όμορφο. Γεια σου Ζέτα μου, σε ευχαριστώ. Τέλειο. Κάναμε μια ωραία διχρωμία. Η Μαρίνα Παναρέτου, τέλειο είναι. Στεγνώσει, θα δείτε ότι τα χρώματα αυτά αφήνουν διακυμάνσεις, έτσι. Αλλού μπορεί να σας είναι πιο σκούρο, αλλού θα είναι πιο φωτεινό, έτσι. Δεν είναι το τέλειο πέρασμα που όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής που δουλεύουμε τα χρώματά μας, έτσι, να ξέρετε. Ιδιαίτερα χρώματα ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Πραγματικά. Και λίγο θα περάσω σε κάποια σημεία. Γεια σου δασκάλα μας, φανταστικό, η Σοφία Παπαδοπούλου. Γεια σου Σοφία μου. Επειδή μου περίσεψε κιόλας, θα δείτε πόσο όμορφο ξεφλούδισμα θα κάνουμε. Η Ντέπη Κονομάκη, συγχαρητήρια Αθανασία μου για την υπέροχη δουλειά σου, αγαπημένη μου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε πάντα δίπλα μου και έτσι κι εγώ παίρνω δύναμη και συνεχίζω το δημιουργικό μας, έτσι, ταξίδι, να πω. Λοιπόν. Μπορείτε να διακρίνετε ότι όντως σε κάποια σημεία είναι ένταση, αλλά όταν θα στεγνώσει, πραγματικά θα δείτε πόσο όμορφο θα γίνει. Τώρα. Φιλιό μας δεν μιλεί, λέει πανέμορφο. Γεια σου, φιλιό. Γεια σου, φιλιό μας. Τέλεια. Τώρα. Να του δώσουμε πάλι λίγο χρόνο να στεγνώσει. Εγώ θα κάνω μία λήψη το ρουφιλάκι, το οποίο είναι φανταστικό. Μέχρι να το... Λίγο πάλι από μακριά, πολύ μακριά θα στεγνώσω, γιατί έχουμε και το κερί. Ένα ακόμα θαύμα, τα χρυσά σου χεράκια, η Γιώτα Πάνα. Καλησπέρα σε όλους από Ξάνθη, μου λείψατε πολύ. Τι
ψυχολογία, όλα τα καταπληκτικό γίνεται. Όταν δεν μιλάει θα της διαβάζω τα μηνύματα, γλώσσα τη διακόπτω. Μόλις και το έργο είναι μεγάλο και είναι δύσκολη λήψη και για να μπορέσει να το βάψει. Ζεστό αέρα ή κρύο. Ζεστό, αλλά από μακριά, έτσι. Δεν το βάζω τοπικά. Το βάζω θερμοπίστολο για να στεγνώσω γρήγορα και να τελειώσω εγώ τη δουλειά μου γρήγορα. Εσείς έχουμε σωστή δουλειά. Η Ανατολή Κυριακή του γράφει πέρα από το σκουπίδι να πέσει στα χέρια σου, εσύ θα γίνει μια ανεκτήμη της αξίας. Εννοείται. Αυτό είναι σίγουρο. Ό,τι πιάνει στα χέρια σου το απογειώνει. Το φιλιό Μαλτέζου. Λίγο χρόνο ακόμη. Μα έχει γίνει αγνώριστα για την περιοχή. Η μεταμόρφωσή του είναι εκπληκτική. Η απόφραση που παίρνει είναι φανταστική, γράφει το μαϊστό. Η Στέλλα Παναγιωτάκη, υπέροχο και αυτό και σας ευχαριστούμε. Η Φωτεινή Σιωρή λέει θα το ζηλέψει και η Ελισάβε της Αγγλίας. Πραγματικά όμως. Με το θέλει χρόνο να στενώσει. Πάω πόσο αλλάζει το χρώμα τώρα που στο κοινώνει. Θέλω να μου πει λίγο να το σύρνω καλό, κάτσε εσύ. Ένα ψάχνω. Έτσι να δοκιμάσω λίγο. Τι κάνεις τώρα με το... Προσπαθώ λίγο να δοκιμάσω σε ποια σημεία να τρίψω. Λίγο να κρυώσει. Πω πως αλλάζει το χρώμα του, που υπέροχο γίνεται. Πραγματικά όμως. Θα στρίψω λίγο εγώ εδώ να κάνω την αρχή. Γιατί δεν λέτε τα σχολιά μου τα χρώματα, η Κωνσταντίνα Καν. Τα χρώματα. Γιατί δεν λέτε τα σχόλιά μου τα χρώματα, η Κωνσταντίνα Καντ ρωτάει. Δεν κατάλαβα τι να κάνουμε. Γιατί δεν λέτε τα σχόλιά μου τα χρώματα, προφανώς αναφέρεται στα χρώματα, θα υπάρχουν στο τέλος του βίντεο προφανώς. Όλα. Να στεγνώσει η αθανασία. Λίγο να τραβήξουν τα χρώματα. Δείχνω το χρώμα. Αυτό είναι ο κωδικός του. Κάνουμε τώρα λίγο και το άσπρο, το milk paint, έτσι. Τώρα κάνει μια άλλη προετοιμασία. Το άσπρο. Το άσπρο είναι χρώμα. Πάλι το άσπρο. Δώσε το. Έτσι, τη σκόνη. Έλα.
και θα περάσουμε πάλι σε κάποια σημεία. Σαν πατίνα θα το δουλέψουμε. Να πάρω λίγο το χαρτάκι έχω εκεί. Να φωτίσουμε λίγο τα ανάγλυφα. Είναι πάλι το χρώμα, έτσι, το οποίο περνάω, αναδεικνύονται και όλα τα στοιχεία από το ξυλόγλυφτά μου. Πάρα πολύ ωραίο. Το πιάτο μου που το άφησα. Λοιπόν, περνάω από εδώ. Έχει διάφορα σχόλια τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω, που θέλει να τα απαντήσει μετά. Ναι, ναι. Απλά θα τα απαντήσει μετά στο τέλος η Αθανασία. Όλα θα τα απαντήσουμε. Γιατί η μετακίνηση το έργο είναι μεγάλο και δυσκολεύουμε για να, και να μην τη διακόπτω και για να τα διαβάσω. Λογικό είναι. Εκπληκτικό γίνεται. Κατερίνα Καλεμικέρη, wow, Αθανασία, τέλειο. Και τα ξυλόγλυπτα από πού ρωτάει η Κωνσταντίνα Καν. Τα ξυλόγλυπτα είναι του Αρτέμι. Και υπάρχουν και όλα στο καλλιτεχνείο. Έχει μεγάλη γκάμα, εντάξει. Λίγο να τραβήξει πάλι. Θα πάμε να τρίξουμε. Τώρα είναι πραγματικά βασιλικό. Αυτό το στάδιο δεν θα μπορούσε να γίνει dry brush με λευκό. Μαρία, ναι, βεβαίως. Και dry brush με λευκό, με χρώματι μολύας, με ακριβικό. Απλά επειδή δουλεύουμε τώρα τις σκόνες, αφήνουν και άλλο αποτέλεσμα, έτσι. Από κοντά, αν δείτε, έχει αφήσει άλλο αποτέλεσμα. Προσπαθώ να το δείξω όσο πιο κοντά μπορώ να μετακινηθώ. Να το δείτε πώς μεταμορφώνεται. Απλά η υπερφωτογραφία είναι δουλειά. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε τώρα μία σπατουλίτσα, ακόμη και ένα σύρμα, γυαλόχαρτο, ό,τι σας διευκολύνει, έτσι. Και να αρχίσω να τρίβω. Δείτε πόσο εκπληκτικό. Είτε με τη σπάτουλα. Ζεουζεντάκι υπέροχο, λέει. Με διευκολύνει το σύρμα. Θα μπορούσα να βάλω και περισσότερο κερί, φοβήθηκα. Η αλήθεια, και τώρα δυσκολεύει στο να τριφτεί, όμως
βγάζει το ύφος. Η Κατερίνα Αποστολάκη το κοινοποίησε και λέει «Ουάου, wow, τέλειο αποτέλεσμα». Η Κατερίνα Καντεράκη είναι υπέροχο Θανασία. Δείτε πόσο όμορφο σε φλούδισμα βγάζει. Μαρία Γραμμινιάκη, τέλειο. Βλέπετε ότι τα χρώματά του... Η Μαντώντα Βέντα λέει να το χτυπήσουμε με τη σειρμάτινη βούρτσα. Να το... Σειρμάτινη βούρτσα δεν έχω τώρα μαντό μου, γι' αυτό δεν το... Θα τα πετάξει, πετάει δηλαδή, σκάει, απλά δεν έβαλα εγώ αρκετό κερί, ίσως φοβήθηκα. Ενώ στον καθρέφτη το έκανα πολύ ξεφλούδισμα. Παρ' όλα αυτά είναι τέλειο, εμένα με ενδιαφέρει να δείτε τα χρώματα που αλλού τώρα που θα τα ξεσκονίσω είναι πιο φθαρμένο, πιο φυσικό. Η Άννα Κρεατιδιωτάτη λέει ότι θα το έκανες υπέροχο, τα νησία μου ήταν το μόνο σίγουρο, αλλά εσύ ξεπέρασε κάθε φαντασία, συγχαρητήρια. Δείτε πόσο ωραίο. Κάτσε να μετακινηθώ για να σε πάρω κι εσύ. Τώρα θα βγάλει λίγο σκόνη, λογικό είναι να λερώσει. Να. Ναι, να το πάρω. Δείτε πόσο όμορφο ξεφλούδισμα βγάζει. Σαν να το έχει κάνει ο χρόνος. Απλά τώρα θέλει υπομονή. Ρίψιμο. Θα το επιμεληθούμε εμείς ακόμα λίγο και θα το ανεβάσουμε εξ ολοκλήρου. Η διαδικασία είναι αυτή, μην φοβάστε να δουλέψετε. Κονοπάσα και επιμονή θέλει. Ορίστε. Γράφει και επιμονή θέλει. Σίγουρα. Είναι μεγάλο το έργο και είναι δύσκολο για να το τραβήξει. Για να το δείξουμε, εντάξει, θα το ολοκληρώσουμε, θα φωτογραφίσουμε και θα το δείτε. Η Άννα Κρεατίδη θα γράφει το ξεφλούδισμα, δηλαδή γίνεται ακριβώς εκεί που έχει περάσει κερί. Το κερί είπαμε διευκολύνει να γίνει το ξεφλούδισμα. Και τώρα εγώ δεν έχω βάλει πάρα πολύ κερί, θα το δείτε και στο βιντεάκι που έχω ανεβάσει στον καθρέφτη, που βγάζει μεγαλύτερο ξεφλούδισμα εκεί. Κατά τώρα έκανα και μία λαδιά, για να δούμε. Έσταξε το νεράκι και δημιούργησε. Λοιπόν, να το στεγνώσω. Δείξε λίγο τώρα εδώ πώς το 3D Structure Pounder, δέστε τι ωραία υφή έχει αφήσει. Χριστίνα Τζάμπρα, μπρε Θανασάκη, είσαι αστερή. Να είσαι καλά, Χριστίνιό μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνω. Λίγο...
Με χρώμα και μολύα στρίβουμε όμοια με σύρμα, η Όλγα Απαντέλου λέει. Το συγκεκριμένο είπαμε δεν είναι χρώματα κυμολίας, έτσι. Είναι τα Milk Paint της Maya's Memories. Φωτεινή στούρη τέλειο. Δείξτε μας και εκεί που έβαλες το 3D. Εδώ έχει, παντού είναι η 3D Structure Powder. Βλέπετε την υφή που αφήνει. Εκτός από όμορφο κορίτσι, είναι και πολύ γλυκό παιδί. Το ξέρω απλά ρωτά όσον αφορά τα χρώματα κυμολίας, λέει η Όλγα Αβαντέρη. Λοιπόν. Και παίρνουμε τώρα και τρίβουμε. Θέλει τώρα υπομονή, δείτε το αποτέλεσμα. Να του φεύγει η ένταση, δείτε πόσο ανάγλυφο βγαίνει. Βλέπετε ότι τα χρώματα που έχουμε βάλει διαστρωματώσεις δεν χάνονται. Η κυριαρχή το κίτρινο, έπειτα είναι το λαδένιο που βγάλαμε και από πάνω το άσπρο. Τρίβοντάς το. Η Μαρία Καραπατζάκη, θα μας είχε ένα υπέροχο κατακτηστικό αποτέλεσμα. Ναι Μαρία μου, ξέρω ότι λατρεύεις τις δουλειές αυτές. Ξεσκονίζουμε λίγο, γιατί αφήνει σκόνη. Το πάρω από κοντά. Δείτε πόσο εντυπωσιακό έχει βγει. Εντάξει, θέλει αρκετή δουλειά, τώρα δεν θέλω να τρίβω και να... Βλέπετε, έχει βγάλει αρκετή σκόνη και όσο θα το τρίψω θα βγάλει κι άλλη. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει λοιπόν, να μην... Εκπληκτικό αριστούργημα, αν σκεφτεί κανείς πώς ήταν και πώς έγινε. Πώς ήταν και πώς έγινε, θα το επιμεληθούμε ακόμη λίγο. Θα τρίψω με την ησυχία μου, έτσι, να αναδείξω ακόμη λίγο τα σκασίματα, τα σκαλίσματα. Σαν συνδυασμός νομίζω βγήκε πάρα πολύ ωραίος. Εδώ τώρα θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο και δεν έβαλα πολύ κερί, γι' αυτό ζορίζομαι. Να, δες τι ωραίο. Δείτε πόσο όμορφο έχει βγει. Έτσι. Τέλει. Τα κορίτσια γράφουν υπέροχο, φανταστικό. Εντάξει, τέλειο είναι. Τώρα. Μια μπάδο που γράφω τέλειο αποτέλεσμα. Μπορώ να κάνω επίσης να τρίψω και το επάνω για να γίνει πιο ομοιόμορφο και να δημιουργηθεί επίσης παλαιώση. Έχει δουλειά, κορίτσια. Έτσι. Να κάνω.
Εντάξει, τώρα να μην τρίβω άλλο, θα το ολοκληρώσω και θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ στον καθρέφτη έχω βγάλει, θα δείτε, περισσότερο σκάσιμο, έτσι. Έχω βάλει πιο πολύ κερί και οι structure powder markers, βέβαια, είναι τα ανάγλυφα που έχει δώσει, τα οποία υπάρχουν στο έπιπλό μας, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτυπωθεί. Θα σας πω τώρα και με τι τελειώνει. Να το δείτε πόσο όμορφη πραγματικά είναι η παλαίωσή του. Η Τέρεσα, το ξυλόγλυπτο. Πραγματικά είναι φοβερό, ε! Φοβερό είναι! Έτσι! Δείτε και το κάτω. Έτσι είναι η πλήρη μεταμόρφωση αναπαλαίωση ενός παλιού έργου. Τέλειο! Είναι! Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα μαγικό και πολύ εντυπωσιακό. Σου παραδίδω το τη σκυτάλη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα το επιμεληθώ ακόμη λίγο, θα του δώσω το τελειωτικό αποτέλεσμα που ακόμη λίγο περισσότερη ένταση, γιατί θέλει λίγο ακόμη τρίψιμο, έτσι. Και έπειτα, για να το θωρακίσω, θα το περάσω το ειδικό σκληριντή. Είναι σκληριντή, στην ουσία λειτουργεί σαν βερνίκι. Είναι ένα υλικό σαν να είναι γαλακτένιο, γαλακτώδες. Η αναλογία του πάλι είναι 1:1 η μίξη του με νεράκι. Οπότε δημιουργώ το βερνίκι μου, θωρακίζω την επιφάνειά μου, την περνάω και αυτό αδιαβροχοποιεί και μονώνει πάρα πολύ καλά όλα μου τα χρώματα, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα ούτε να ξεθοριάσει, ούτε να σκάσει. Σταθεροποιούνται όλα τα milk paint χρώματα. Είναι ειδικό βερνίκι και τα συγκεκριμένα χρώματα. Ένα χέρι φτάνει. Ένα χέρι φτάνει. Είναι πολύ δυνατό, γι' αυτό το λέμε σκληριντή, έτσι. Και μονώνει πάρα πολύ τα χρώματα, τα συγκεκριμένα milk paint χρώματα. Οπότε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έχει μάτι αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Έχει μάτι, λέει, αποτέλεσμα. Ναι, ναι, να, ο καθρέφτης είναι, έχει τελειώσει με αυτό το βερνίκι, δεν γυαλίζει καθόλου, έτσι. Μια ανακεφαλαίωση στο ότι μπορώ να περάσω τα χρώματά μου σε πορώδες επιφάνειες, χωρίς κάποια προεργασία. Αν είναι λίγα επιφάνειά μου, περνάω κάποιο αστάρι, μπορώ σε συνδυασμό και με τη τρίτη structure powder να δώσω μια ιδιαίτερη ανάγλυφη υφή στο έργο μου. Με το κερί, τη λαμπάβα, το άσπρο κερί, θα περάσω σε σημεία-σημεία, μην το φοβηθείτε αρκετά, για να μας δημιουργήσει το ξεφλούδισμα πολύ πιο εύκολα. Εγώ έβαλα λίγο και στα στοιχεία μου, γι' αυτό τώρα δεν ξεφλούδισε τόσο, αλλά δεν πειράζει, είναι τόσο μικρή η λεπτομέρειά του που δεν θέλει και πάρα πολύ ξεφλούδισμα, ίσως για καλό του να έγινε έτσι. Ενώ ο καθρέφτης που έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, βλέπετε πόσο μεγαλύτερα είναι και τα σκασίματα, που τα ξεφλουδίσματα που δίνει. Ωραία, έπειτα μπορούμε να κάνουμε διαστρωματώσεις, οπότε αυτά τα χρώματα, είπαμε, αναμειγνύουμε τόσο όσο χρειαζόμαστε κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλο το κυπελάκι να πείτε άφα το έχω έτοιμο, όχι, το χρώμα χαλάει, αμέσως πίζει, έτσι. Οπότε κάνω τόσο... Ο σκληριντής κάνει, λέει, και για άλλα χρώματα υβριδικά και άλλα. Ο συγκεκριμένος σκληριντής είναι για τα milk paint. Δεν τα έχω δοκιμάσει σε κάτι άλλο, δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Έτσι, πάντως γνωρίζω ότι είναι ένα υλικό που σταθεροποιεί τα χρώματα, τα μονώνει, τα κάνει αδιάβροχα και δεν έχουν πρόβλημα, τα έπιπλά μας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα και θα έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Είδαμε πως ένα πολύ φθαρμένο επιπλάκι έχει μεταλλαχθεί, έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί να δυσκολεύτηκα λίγο να... Ευχαριστούμε. Να ζορίστηκα στο να σας το δείξω όπως ήθελα. Φυσικά θα το ολοκληρώσω, θα περάσω και το σκληριντή, θα φωτογραφηθεί το έργο. Οποιασδήποτε διευκρινήσεις, ερωτήσεις θέλετε,
Θα σας τα απαντήσω, εννοείται είμαστε στη διάθεσή σας. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Έχω να σας ανακοινώσω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ένα σκονάκι γιατί είναι λίγο συναισθηματικό όλο αυτό και δεν θέλω να συγκινηθώ. Θέλω να σας ανακοινοποιήσω μία δράση μεταξύ διαφόρων καλλιτεχνών μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα που θα διανύουμε. Διάφοροι καλλιτέχνες θα πάρουμε μέρος σε live μαθήματα ώστε να διεξαχθεί ένας μαραθώνιος αγώνας προσφοράς και αγάπης, έτσι μαραθώνιος αγάπης προσφοράς, όπως θέλετε πείτε το, για τον μικρό πεντάχρονο άγγελο, ο οποίος σήμερα ταξίδεψε στην Αγγλία για ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, έχει έναν όγκο στο κεφάλι του το παιδάκι. Οι γονείς είναι στο πλευρό του αυτή τη στιγμή, βέβαια κάποια άτομα ευαισθητοποιηθήκανε και θελήσαμε όλοι να προσφέρουμε. Οπότε μέσα από την ομάδα των Creators θα ανακοινωθούν τα προγράμματα των live μαθημάτων, έτσι. Το δικό μου είναι, άστο να χτυπάει στην τσάντα μου. Ωραία. Θα γίνονται οπότε live παρουσιάσεις και το καλλιτεχνείο θα συνεισφέρει και σε αυτό τον αγώνα. Θέλω να είμαστε όλοι δυνατοί να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε κάποιοι μπορούν, φυσικά υπάρχει και λογαριασμός που μπορούμε να κάνουμε απευθείας κατάθεση ό,τι μπορεί ο καθένας. Και επίσης αυτά τα έργα που θα δημιουργηθούν σε κάθε live θα μπουν σε μια πλειοδοσία όπου μέσα από εκεί θα διεξαχθεί όλο αυτό, να μαζέψουμε κάποια χρήματα συμβολικά ο καθένας ό,τι μπορεί. Έτσι λοιπόν το επόμενο live από το καλλιτεχνείο θα γίνει μέσα από την ομάδα των Creators. Θα σκεφτώ και εγώ τι μπορούμε να φτιάξουμε ώστε να δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Να σας ευχαριστήσω εδώ μαζί με την Ιορδάνα που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Όλα καλά, Αθανασία από το καλλιτεχνείο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ελείψε δεν ήταν καλή, ήταν γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω τα μηνύματα, γιατί δεν ήθελα να διακόψω την Αθανασία. Θα συνεχίσουμε τις παρουσιάσεις με αυτά τα υλικά. Να πω ότι αυτά τα υλικά έχουν τη δυνατότητα, ανάλογα την επιφάνεια, να δίνουν και το διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη φθορά είχε στον καθρέφτη, πόσο πιο σημαζεμένο ήταν εδώ, αλλά η παλαιός σου κυριαρχεί και είναι επίσης πάρα πολύ εύκολο. Είναι παιχνίδες με τα χρώματα, τα Milk Paint. Βάζουμε το ένα επάνω στο άλλο και αυτά δημιουργούν αυτή τη φθορά στον χρόνο. Δοκιμάστε τα, αξίζει, είναι πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ εντυπωσιακές οι αποχρώσεις. Και για ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.